Αμερικανός. Η μπάλα στο σίδερο. Νάγκης μαζεύει το rebound, κατεβάζει και γρήγορα την μπάλα. Πηγαίνει για το coast to coast ο Λιθουανός και θα ευστοχίσει. Με ένα γρήγορο σερί 5-0 η Λάρισα προηγείται. 19. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 4 τα λάθη για τον Ολυμπιακό, 2 για τη Λάρισα. Νάγκης με τον Μπουρούση. Ωραία κίνηση από τον Λιθουανό που θα κερδίσει κατά κράτος αυτή τη μάχη. Ότι μπορεί να πετύχει με πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτό το στόχο εάν δεν είχε την ατυχία με τον τραυματισμό του Wolf, που είπαμε ότι είναι το βαρύ πλήρω της Φλόριντα. Έχει περάσει από Miami Heat και New Jersey Nets. Ένα κάρφωμα που θα βοηθήσει στην ψυχολογία της ΑΕΛ από τον Λιθουανό, τον Άγκης, μετά την άστοχη προσπάθεια ο Μπράουν. Σε μια... Δεν θα σουτάρει ούτε τώρα, πάει προς τα μέσα. Θα πασάρει στον Νάγκης που θα καρφώσει εντυπωσιακά. 58-55 είχαν υπομονή οι παίκτες του Γιάννη Χριστόπουλου σε αυτή τη φάση. Γύρισαν την μπάλα, έψαξαν την καλύτερη επιλογή και κάρφωσαν εδώ με τον Νάγκης. Εξέλιξη παιχνίδι. Ένα πέρα, αλλά θα κυνηγήσει χωρίς προβλήματα αφού επέστρεψαν την τελευταία στιγμή που έδειξε ότι ευνοεί τον Λί. Μπράουν. Επιθετικό φαξενούμενος. Εδώ ο Λιθουανός, καλύτερος παίκτης για την ΑΕΛ μέχρι τώρα στον αγώνα. Διαμαρτυρίες όμως από τον πάγκο της ΑΕΚ ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων, καθώς η μπάλα δεν χτύπησε στεφάνι. Εκμεταλλεύεται την ολιγορία στην άμυνα της Ένωσης ο Λιθουανός Νάγκης. Τόμας Νάγκης τον βλέπετε εδώ με το 18 και ευστοχή σε σουτ. Γίνεται διότι πρόκειται για τάπα όπως υποστηρίζουν οι κυτρινόμαυροι, η μπάλα δεν βρήκε καν στο καλάθι. Διαβουλεύονται τώρα με τον κύριο Κορμιλά εδώ τον... Μεταγραφικό απόκτημα που κάνει ντεμπούτο σήμερα. Είδαμε να σκοράρει το πρώτο του καλάθι στην Α1 και να μειώσει το low post. Πάει για τον double team ο Σκότ, πάσα έξω. Ο Νάγκητς έμεινε αφύλακτος και ευστόχησε για 3. 23-21, πολύ μεγάλη ζημιά κάνει ο Λιθουανός στην ΑΕΚ που έφτασε ήδη τους 7 πόντους. Χριστόπουλο, όχι από τον ίδιο τον προπονητή. Για να τους τονίσω την ευκαιρία για τη Λάρισα να κάνει ένα πολύ σημαντικό Νάγκη στη νέα επίθεση για την ΑΕΛ. Το τρίποντο από τον Λιθουανό. Τώρα θα βρει το τρίποντο του κόμμα του. Ο Σκότ όμως είναι στο επιθετικό ριμπάουντ. Κόβεται καθαρά από τον Νάγκη. Ο Γκαγκαλούδης μετά την επαναφορά παίρνει το σύν του Πέρκοβιτς. Γκαγκαλούδης πάει μέχρι μέσα. Θα κοπεί καθαρά στον αέρα από τον Λιθουανό που είπαμε ότι κάνει πολλές δουλειές σήμερα. Τι είπε εκεί, έσκυψε κάτι, είπε στον Γκαγκαλούδη. Για να δούμε. Εδώ είναι η προσπάθειά του. Πεντακάθαρη άμυνα. Το stop και στη συνέχεια. Ή από τον... Παίκτης της Ολυμπιάδας. Ο Μπράουν στον Πέτα και από εκεί στον Νάγκης. Καλάθη και φάουλ από τον Τόμας Νάγκης και όχι μόνο αυτό. Και τέταρτο φάουλ του Ντράγκαν Τσέρανιτς που θα πάει από ό,τι φαίνεται στον πάγκο. Καθώς δεν μπορεί πλέον να παίξει άμυνα τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Νάγκης που φορτώνει στο δεύτερο ημίχρονο την ΑΕΛ με πόντους. Η Ολυμπιάδα που ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10. 47-39 από τον Τόμας Νάγκης. Έτφιλτ. Ο Νάγκης. Ωραία η κίνηση του Νάγκης. Καλάθι αυτή την περίοδο. 41 δηλαδή. Είχε 22 στο τελείωμα του ημιχρόνου. Πετύχει 19, αλλά ο Νάγκης θα... Κάνει το 47-43 και το μάτς γίνεται ντέρμπι. Από το συν 16 η Λάρισα είναι μόλις το συν 4. Περπέρο, παρουσία του Καυκή. Σε μια ξεχωριστή, μια άλλη όθηση στην ομάδα του Πανιωνίου μέχρι τώρα. Άψογη συνεργασία ανάμεσα για την ΑΕΛ Πανιώνιο με 13 δευτερόλεπτα. Για τον Χάτσον χαμηλά απέναντι στον Ρομέρο, 2 επάνω στον Αμερικανό, τον μπλοκ εντυπωσιακά. Πρόθεση των παικτών του Χριστόπουλου. Πολύ σε ένα ακόμα lay-up πάνω σε άμυνα. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Νάγκης. Εδώ ο σεντερφόρ της ΑΕΛ. 4 και 35 για το ημίχρονο.
Καυκής θα πάει μόνος του. Μεγαλοπρεπές μπλοκ από τον Νάγκητς. Παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά κοινά όσον αφορά την λογική στο παιχνίδι τους και τη σωματοδομή. Καλάθι και φάουλ. Νάγκης για τρεις. Φτάνει τους 43. Τους στραμμένοι πάνω στον φούρνο. Το φινάλε της τρίτης περίοδου. 17 η πόντη του Χάτσον. Εδώ όμως δεν θα καταφέρει να σταματήσει τον Νάγκης που είναι σε πολύ. Ο Νάγκης απευθείας στο φάουλ. 21 δευτερόλεπτα για το τέλος. 79-78 πάνω στον Χάτσον. Αγκάλιασε τον Αμερικανό. Δύο βολές λοιπόν. Ρούσο, όχι με ιδιαίτερα καλές συνθήκες από τον Απόλλωνα. Τη θέση του ανέλαβε. Πήρε προαγωγή ο τότε βοηθός του Χριστόπουλος πέρσι. Ο οποίος μάλιστα οδήγησε. Δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα, πριν το ημίχρονο. Ορφανός. Παπαχρήστος τον Άγκης. Που απέφυγε. Και Αργυρόπουλος 10 ο Εντζάι. Το καλάθι από τους γηπεδούχους μειώνει σε 59-75 με δράστη τον Αργυρόπουλο, με την ΑΕΛ να βρίσκεται στην πρώτη επίδεση για την δεύτερη περίοδο. Μια επίδεση που κατά Νάγκης για 3 και αυτό μέσα από τον Λιθουανό. Ο Τόμας Νάγκης που έχει 2-3 από Μπράουν. Πάσα του για τον Νάγκης. Αυτός νομίζω ότι υπήρχε κάποιος παίκτης δίπλα, το έκανε μια προσποίηση στο πουθενά. Η ουσία πάντως είναι ότι πέντε για τρεις από τον Νάγκης, ο οποίος το ένα το λάθος για τους φιλοξενούμενους. Νάγκης για τρεις και αυτός εύστοχος. Βασική επιλογή για τους γηπεδούχους κατά κύριο λόγο, αλλά και για τους φιλοξενούμενους στην Ρομέρο. Ο Παχρίστος για τον Νάγκης. Θα πετύχει το καλάθι. 27-14, ακόμη μεγαλύτερη. Λος Νάγκης. Γυρίζει και πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. 76-48. Όμως δεν υπάρχει αντίπαλος στο ύψος του για να τον δυσκολέψει. Γι' αυτό και τον βλέπετε, βγαίνει τον Αγγελακόπουλο. Χι, το rebound από τον Παπαδόπουλος ελεύθερος για 3. Το rebound από τον Άγκης και κάρφωμα 20-15. Στοιχεία τα οποία θα δυσκολέψουν ο Μασνάγκης.